Τώρα, ο Ιατρικός Σύλλογος Εύρου έχει εκδώσει οδηγίες για το τι πρέπει να προσέχουμε αυτές τις ημέρες. Θα συνδεθούμε αμέσως τώρα με τον πρόεδρο, τον κύριο Χατζηπαπά, να μας δώσει τις πληροφορίες. Καλησπέρα, πρόεδρε. Καλησπέρα σας, καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Ανεβαίνει ο υδράγυρος. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι πριν από μερικές δεκαετίες καύσωνα θεωρούσαμε πάνω από τους 42-43 βαθμούς Κελσίου. Τώρα έχουμε θεωρήσει περισσότεροι ότι καύσωνας είναι και το 37-38. Ποιες είναι οι οδηγίες, τι πρέπει να προσέχουμε οι πολίτες? Η κλιματική κρίση δυστυχώς έχει επιταχύρω μετακινήσει όλες αυτές τις καταστάσεις. Έχει επιδεινώσει την θερμοκρασία, το περιβάλλον, όλο το χώρο στον οποίο καλούμαστε να ζήσουμε, να εργαστούμε, την καθημερινότητά μας. Οι οδηγίες είναι γνωστές όσον αφορά την αυξημένη θερμοκρασία του περιβάλλοντος. Είναι δύο, ας το πούμε, βασικοί πυλώνες. Ο ένας είναι της λήψης των μέτρων προστασίας όσον αφορά την έκθεσή μας ενδυματολογικά, δηλαδή καπέλα, γυαλιά, ρούχα ελαφρά, όσο γίνεται περισσότερο για να μπορεί να αναπνέει το δέρμα. Και από την άλλη βασικό είναι και ο περιορισμός των μετακινήσεων, ειδικά των ασκόπων, τις θερμές ώρες της ημέρας με τον έντονο κάθετο ήλιο. Όσο μπορούμε να περιορίσουμε τη βόλτα, ειδικά οι ηλικιωμένοι, τα μικρά παιδιά, ευπαθείς ομάδες που είναι και οι κατηγορίες των συμπολιτών μας που περισσότερο πλήττονται από αυτές τις καταστάσεις, να αποφύγουν να μετακινηθούν και κυρίως να αυξήσουν τις ανάγκες του οργανισμού τους σε ενέργεια που είναι όταν αθλούμαστε ή κάνουμε βαριά χειρονακτική εργασία. Mm-hmm. Αυτά τα βασικά θα πρέπει το δυνατόν να τα αποφύγουμε για να μην βρεθούμε σε καταστάσεις έτσι επικίνδυνες για τη ζωή, παθολογικών επιπλοκών που φέρει η άνοδος της θερμοκρασίας στον οργανισμό. Υπάρχει ιδανική θερμοκρασία για τα κλιματιστικά, γιατρέ? Δηλαδή, πού πρέπει να τοποθετεί ένας ηλικιωμένος άνθρωπος που έχει ίσως και κάποια συνοδά προβλήματα τα κλιματιστικά, έτσι ώστε να τον βοηθήσουν και να μην του κάνουν περαιτέρω ζημιά? Σίγουρα δεν πρέπει να είμαστε σε άμεση επαφή με τον αέρα που επέμπουν αυτά τα μηχανήματα, όχι από κάτω δηλαδή και όχι παγωμένος. Δηλαδή, να διατηρείται μια θερμοκρασία περιβάλλοντος φυσιολογική γύρω στους 20 βαθμούς μέσα στο σπίτι. 22 εκεί. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει το κλιματιστικό να είναι σε ανάλογη θερμοκρασία. Σίγουρα να είναι οι πόρτες κλειστές τις δύσκολες ώρες της ημέρας του μεσημεριού με τον έντονο ήλιο και να βρισκόμαστε σε θερμοκρασία κλιματιστικού. Αλλά και όταν αυτό δεν είναι δυνατόν, υπάρχουν οι ανεμιστήρες του εδάφους ή οροφής που μπορούν να φέρνουν έτσι ένα ρεύμα μέσα στο σπίτι. Μάλιστα. Και τις περισσότερο έτσι βραδινές ώρες να έχουμε και με ένα ανοιχτό παράθυρο ρεύμα που να δημιουργεί μια έτσι πιο ανεκτή κατάσταση από πλευράς θερμοκρασίας εντός της οικίας. Τώρα, συζητήσετε σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλεξανδρούπολης το ψήφισμα για τη δημιουργία της ΜΕΘ Παίδων στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης. Υπάρχει και μάλιστα και μια δωρεά της Gas Trade για τη δημιουργία της συγκεκριμένης μονάδας. Πόσο επιτακτική είναι η ανάγκη δημιουργίας αυτής της ΜΕΘ και αν πιστεύετε ότι θα πρέπει να αλλάξει στάση το Υπουργείο, καθώς η πρώτη τοποθέτηση ήταν αρνητική? Κοιτάξτε, για το θέμα τώρα που αναφέρεστε, θα ακολουθήσει ένα κοινό δελτίο τύπου των 5 ιατρικών συλλόγων της περιφέρειας, γιατί το θέμα το συγκεκριμένο δεν αφορά μόνο την Αλεξανδρούπολη ή το νοσοκομείο το πανεπιστημιακό γενικό, αλλά αναφέρεται σε όλη την περιφέρεια. Είναι ένα πάγιο αίτημα της ιατρικής κοινότητας, καταλαβαίνετε, όχι συνδικαλιστικό, δεν έχουμε να κερδίσουμε κάτι ιατροί από αυτό, αλλά έχει να κερδίσει ο πληθυσμός που ανήκει και ζει στην περιφέρειά μας και ιδίως οι παιδιατρικοί ασθενείς. Και όταν προκύπτει τέτοιο θέμα που να έχει ανάγκη ένα παιδί να υποβληθεί σε εντατική θεραπεία για οποιοδήποτε λόγο, παθολογικό ή τραύματος. Ξέρετε, η περιφέρειά μας έχει όλα τα κριτήρια με βάση τα οποία η πολιτεία έχει ιδρύσει σε άλλες περιοχές της χώρας αντίστοιχες μονάδες, από πλευράς όχι μόνο πληθυσμού, απόστασης, ιατρικού δυναμικού χώρων και βέβαια και της αφορμής αυτής της δωρεάς στα πλαίσια της εταιρικής ευθύνης που γίνεται από την Gas Trade.
είναι μια πάγια, ένα πάγιο αίτημα, γιατί έχουν στο παρελθόν έχουμε βιώσει δυσάρεστες εμπειρίες από αντίστοιχες διακομιδές παιδών. Υπάρχουν εξειδικευμένοι ιατροί που μπορούν να στηρίξουν αυτή την μονάδα. Είναι ένα καθολικό αίτημα των πολιτών της περιφέρειας και παρόλη την αρνητική απάντηση του Υπουργείου στην επερώτηση που έγινε τελευταία που αφορούσε το θέμα, οι ιατρικοί σύλλογοι, αλλά φαντάζομαι και συντασσόμενοι με όλον τον υπόλοιπο πληθυσμό της περιφέρειας, καταδεικνύουμε αυτή την ανάγκη στην εξειδικευμένη ιατρική υποδομή που είναι η ΜΕΘ Παίδων, που πρέπει να λειτουργήσει στο συγκεκριμένο νοσοκομείο που είναι και το τριτοβάθμιο, ναι, και αναφέρεται σε όλη την περιφέρεια. Οι επόμενες κινήσεις ποιες είναι? Υπάρχει λοιπόν η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου η σημερινή. Θα υπάρξει και το δικό σας δελτίο τύπου. Σίγουρα βοηθάει στο να δείξει την ανάγκη της περιοχής γι' αυτό, όπως και οι πολίτες που έχουν από διάφορες φορείς μαζέψει υπογραφές, αλλά και σίγουρα με τα επιχειρήματα τα δικά μας των συλλόγων, να τα πω εσωτερικής φύσεως για το πώς και γιατί μπορεί να λειτουργήσει και πρέπει αυτή η μονάδα. Έχουν πολλές φορές το επιστημονικό προσωπικό και της παιδιατρικής και της μονάδος εντατικής και του αναισθησιολογικού τμήματος έχουν δώσει σκληρούς αγώνες για τη σταθεροποίηση και διακομιδή τέτοιων βαρέως πασχόντων παιδιατρικών ασθενών. Και είναι μια καθολική ανάγκη, όχι μόνο για τις επίγουσες περιπτώσεις, αλλά και για να αναπτυχθεί σε μεγάλο βαθμό το θέμα των παιδιατρικών χειρουργικών ειδικοτήτων που μπορούν να αναλάβουν ψυχρά περιστατικά, παιδιατρικά, μεγαλύτερης βαρύτητας, που τώρα δυσκολεύονται να τα αναλάβουν, ναι, γιατί δεν υπάρχει υποστήριξη από την αντίστοιχη, ναι, ΜΕΘ. Ναι, ναι. Σας ευχαριστώ να πολύ. Να μην αναφέρω βέβαια γεωπολιτικούς και εθνικούς λόγους της ευαίσθητης περιοχής μας, που κάνουν ακόμη πιο επιτακτική την ανάγκη της εμπέδωσης της ασφάλειας του πληθυσμού, τον οποίο πρέπει να κρατήσουμε με νύχια και με δόντια στην περιοχή. Προχθές τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών χτύπησαν για άλλη μια, ναι, φορά το καμπανάκι του ανάλογο. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Χατζηπαπά, κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά.